Περιμένω. Λοιπόν. Σε συνέχεια της αγωνίας και των απορριών της κυρίας Αδαμοπούλου, να πω και μακριά από ό,τι αποσπασματικά διαβάζουμε αυτές τις δύο μέρες και ακούμε στα διάφορα έντυπα, ότι το πρόγραμμα που επιχειρείται από μέρους της Περιφέρειας Αττικής δεν είναι κάτι όψιμο. Να πω λοιπόν, και νομίζω ότι είχατε το χρόνο από τότε που ορκιστήκατε, αλλά για τα πρακτικά, ότι στον αναμορφωμένο πια προϋπολογισμό έγινε ειδική πρόβλεψη για δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν για τον εξαπλασιασμό των δαπανών για κοινωνικές ανάγκες, πάλι για τα πρακτικά από 1.958.000 στον προϋπολογισμό του 2014 που είχε κατατεθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Εδώ πια έχουμε 13.283.000 και το δεύτερο ένα ειδικό κονδύλι για την επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε περιπτώσεις που έχουν διακοπεί λόγω ένδυας. Έτσι, ενώ ήταν 0 ευρώ, τώρα μιλάμε για το ποσό των 2.250.000 ευρώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ρεύμα σε οικογένειες που στερούνται βασικές υποδομές διαβίωσης, για να μπορέσουμε να πούμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Αττικής, την απλή ρύση, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Βεβαίως, συζητώντας με αρκετούς και αρκετές από εσάς αυτές τις μέρες, πλην βεβαίως της κυρίας Αδαμοπούλου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται παρά να πω σε ό,τι συμφωνήσαμε, ότι εδώ υπάρχει μια κοινή παραδοχή. Και η κοινή παραδοχή, που ευτυχώς δεν αρχίζει και τελειώνει, δεν εξαντλείται εντός της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής, είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν πρέπει να το στερείται κανένας πολίτης και καμία οικογένεια. Και για το σκοπό αυτό, και σε συνέχεια βεβαίως επαναλαμβάνω του τρόπου με τον οποίο θέσαμε προτεραιότητες για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αναλάβαμε την πρωτοβουλία προκειμένου πράγματι κανένα νοικοκυριό να μην μείνει και μάλιστα αυτές τις μέρες χωρίς ρεύμα. Γι' αυτό, όπως είπα και αρχικά όταν πήρα το λόγο μετά την κυρία Αδαμοπούλου, εδώ δεν πρόκειται ούτε για καμία κίνηση σαν και αυτές που έχουμε ζήσει ως πολίτες του τόπου τις λεγόμενες προεκλογικές, αλλά είναι για μία απόφαση υλοποίησης πολύ συγκεκριμένων πολιτικών και πολύ συγκεκριμένων αποφάσεων. Τώρα, η αλήθεια είναι, και εδώ είναι οι πραγματικές αγωνίες για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικά διάστημα, είναι ότι αν κάποιοι, όπως για παράδειγμα προλαβαίνω, η αποκεντρωμένη διοίκηση ή το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών δια του λαλιστά του επικεφαλής του, που χτες με ένα επικοινωνιακό έβριμα αυτό της διαίρεσης των ημερών ενός έτους, με ένα κριτήριο το οποίο τέθηκε τεκμηριωμένα και με επιστημονικά κριτήρια τόσο από μέρους της νέας διοίκησης όσο και από μέρους της διοίκησης της ΔΕΗ και προηγουμένων εμπειριών, το αφήνω στην άκρη, αλλά πολύ φοβούμαι ότι θα επικαλεστούν ενδεχομένως γραφειοκρατίες, άλλα τυπολατρικά προσκόμματα, να βάλουν στην κυμαδομηχανή μιας προεκλογικής εκστρατείας κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα που οφείλει η συντεταγμένη πολιτεία να έχει για τους πολίτες της. Βεβαίως θα αναλάβουν και αυτή την ευθύνη, την πολιτική, όπως αναλάβαμε και εμείς την ευθύνη, και μέσα σε 3 μήνες επιχειρούμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια, επαναλαμβάνω, θέλω να προσέξετε ότι κάνουμε λόγο για ύπαρξη εντολής διακοπής. Θα είδατε
πώς θα μπορούσατε άλλωστε, αφού της υποκρισίας το τηλεοπτικό ανάγνωσμα του Υπουργού το έθεσε με τον πλέον λάθος τρόπο στην επικαιρότητα, ότι έχουμε βάλει το ποσό των 360 ευρώ αναπαροχή. Σας προλαβαίνω, για όσους θέλουν να κάνουμε καλόπιστα αυτή την κουβέντα, ότι υπάρχει ερώτηση του αριθμού των νοικοκυριών και εδώ η απάντηση είναι ότι σε αντίθεση με άλλους που θα πλειοδοτήσουν με τον ένα με τον άλλον τρόπο, εμείς αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είμαστε σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΔΕΗ, καθώς και θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους Δήμους για να προχωρήσουμε σε σοβαρές προγραμματικές συμβάσεις που οι παλαιότεροι αυτοδιοικητικοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να τις θωρακίσουμε με εκείνον τον τρόπο που δεν θα βρουν προσκόμματα στα εντελώμενα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και εάν θέλετε, κυρία Δαμοπούλου, ακόμα πιο λεπτομερώς, πρέπει να σας πω και τον τρόπο με τον οποίο βγήκαν αυτά τα 360 ευρώ, γιατί ξέρω ότι σε αντίθεση με τον αρμόδιο Υπουργό, καλόπιστα και καλοπροαίρετα θα γίνεται μέλος και αυτής της προσπάθειας που γίνεται από μέρους της Περιφέρειας Αττικής. Έχει υπολογιστεί λοιπόν ότι για τις βασικές ανάγκες μιας τεταμελούς οικογένειας χρειάζονται 300 κιλοβατόρες το μήνα. Για τις βασικές ανάγκες, που σύμφωνα με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ κοστίζει, εδώ μιλάμε πάντα για μέση εκτίμηση, 15 ευρώ. Ο πολλαπλασιασμός, κυρία Δαμοπούλου, είναι 300 επί 0,48. Συγγνώμη, κυρία Περιφερειάρχη, ενημερώνεται όλο το περιφερειακό. Ναι, διαημών. Διαημών. Μπορεί να σας κολακεύω λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται. Εντάξει. Εδώ παίρνω πίσω. Τελευταία φορά επίκληση του ονόματός σας. Μην είναι και επιματέο. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό που σας είπα λοιπόν, δεν υπολογίζουμε και μέρος άλλων χρεώσεων. Το ποσό αυτό περίπου φτάνει 30 ευρώ το μήνα. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα 360 ευρώ αντιστοιχούν στις βασικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας το χρόνο. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή αυτή η προσπάθεια έχει στόχο πραγματικά τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται και δυστυχώς πρόσφατο παράδειγμα ήταν όσα διεμήθησαν στο στρατόπεδο Καποτά, ότι θα μπορούσε η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας, επαναλαμβάνω, που δεν έρχεται για λόγους εντυπωσιασμού, ούτε είναι κατόπιν άλλων, να μας αφορά όλους. Και γι' αυτό πρόλαβα να προτείνω ήδη στο σώμα ότι θα μπορούσε να είναι διαπαραταξιακή η Επιτροπή που θα βοηθήσει τόσο τη διοίκηση της ΔΕΗ όσο και τις δικές μας υπηρεσίες στην υλοποίηση κατά εκείνον τον τρόπο που ο αρμόδιος υπουργός θα χρειαστεί, αν βεβαίως το πολιτικό του ήθος του επιτρέψει, έστω και τώρα, μετά από τόσα χρόνια παρουσίας, να ζητήσει και συγγνώμη για το γεγονός ότι με τα μεσονύχτια έπαιζε με πραγματικό πόνο συμπολιτών μας και να αντιληφθεί ότι όσοι έφεραν χιλιάδες συμπολίτες μας στο σκοτάδι επί Μακρόν, δεν έχουν το δικαίωμα να δίνουν μαθήματα σε όποιον επιχειρεί με σοβαρότητα, με τεκμηρίωση, να βοηθήσει και να μαλακώσει τα αποτελέσματα των πολιτικών τους. Λέω λοιπόν για όποια πάρει εκ των παρατάξεων το λόγο, ότι η διοίκηση της περιφέρειας θα δεχτεί με πάρα πολύ χαρά αυτή η πρωτοβουλία να μην αφορά μία παράταξη ή την Περιφερειάρχη, να αφορά το σύνολο του Σώματος του Συμβουλίου του Περιφερειακού της Αττικής, για να δείξουμε ότι μπορούμε επιτέλους να υλοποιούμε πολιτικές που πάνω απ' όλα δεν τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας των πολιτικών υποκειμένων για τις οποίες οι οποίες έχουν κάνει λόγο, αλλά τις έχει ανάγκη η ίδια η κοινωνία. Πεδίο λαμπρών λοιπόν για όλους μας και περιμένω και εγώ με τη σειρά μου να αθροίσω δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Βλέπω τα χέρια ο κύριος Δαμάσκος, ο κύριος Μασογεννάκης, η κυρία Δαμοπούλου, ο κύριος Καράμπελας, η κυρία Σταυροπούλου. Ολοκληρώθηκε η εγγραφή των ομιλητών. Ναι, κύριε Δαμάσκο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, και η παραταξή μου, θέλω να τοποθετηθούμε στους καλόπιστους και σε αυτούς που έτσι κι αλλιώς από την αρχή και από την ψήφιση του προϋπολογισμού και στην αλλαγή συμφωνήσαμε και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διατεθεί το περίσσευμα της περιφέρειας και να οδηγηθεί προς κοινωνικές παροχές συμφωνήσαμε και είμαστε από αυτούς που σε όλα αυτά για τα οποία τοποθετήθηκε η κυρία Περιφερειάρχης δεν έχουμε και καμία αντίρρηση. Δεν θα μπω στα περί της διενέξεώς της με τον Υπουργό Εσωτερικών. Το θέμα νομίζω ότι γίνεται σχεδόν προσωπικό, αλλά αυτό αφορά την ίδια και τον κύριο Υπουργό. Εγώ θα τοποθετηθώ ως περιφερειακός σύμβουλος και θέλω να θέσω στο σώμα συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω ευθέως αν το πρόβλημα της χρηματοδότησης από τα χρήματα της περιφέρειας συμπολιτών μας για κοινωνικούς λόγους έχει αρθεί ή έχει νομοθετηθεί κάτι από τον Σεπτέμβριο που τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός που εμείς, συγγνώμη αν δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, δεν το αντιληφθήκαμε. Εγώ και σήμερα το πρωί που τηλεφώνησα στον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης να ρωτήσω αν κάτι έχει αλλάξει, δεν ήξερε τίποτα. Δεν ξέρω κι εγώ, αν κάτι έχω παραλείψει, ζητάω συγγνώμη από το σώμα. Παρακαλώ να με ενημερώσετε. Δεύτερον, εγώ δεν διάβασα κανένα παραπολιτικό, αλλά διάβασα το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια λοιπόν Αττικής σήμερα, χτες, αύριο, ζητάει από τους πολίτες να καταθέσουν αιτήσεις. Και μάλιστα τους ζητά πρώτα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τη ΔΕΗ και να έρθουν στην Περιφέρεια για να τους καταβάλει την πρώτη δόση. Δηλαδή να μπουν και σε μια διαδικασία. Άρα αυτό που εγώ ζητώ ως Περιφερειακό Συμβούλιο είναι να τη διασφαλίσουμε αυτή τη διαδικασία. Να μην κάνει δηλαδή ο πολίτης όλο αυτό και στο τέλος να του πούμε, ξέρεις τι γίνεται, ο κακός Υπουργός Εσωτερικών δεν μας άφησε να σου πληρώσουμε τη δόση. Αυτό δεν θέλω ως Περιφερειακό Συμβούλιο να το κάνουμε. Δεύτερον, δεν είδα στην ανακοίνωση, ξαναλέω, στο δελτίο τύπου της περιφέρειας κανένα κριτήριο. Είδα ότι όσοι έχουν εντολή διακοπής, αυτό να μην είμαι άδειξο, αυτό όσοι έχουν εντολή διακοπής μπορούν να πάνε να ρυθμίσουν και θα έρθουν να πάρουν δόση μέχρι 360 ευρώ. Κριτήριο άλλο, εισοδηματικό, κοινωνικό, οικογενειακό, δεν είδα. Αν ήταν μια ανακοίνωση περιεκτική και θα έρθει μια δεύτερη και πάλι ζητάω συγγνώμη. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε να χορηγήσουμε 360 ευρώ σε τίποτα εξοχικά που έχουν διακοπή στο Πορτοράφτη και παραλιακά, τίποτα στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη. Δεν υπάρχει κριτήριο σε αυτό. Είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν το θέλετε. Να βάλουμε κριτήρια όμως. Λέμε κριτήρια. Είδα την ανακοίνωση σήμερα του ΙΠΚ που λέει ότι δεν υπάρχουν, λέει, διακοπές. Γιατί 600.000, λέει, οικογένειες οι οποίες έχουν μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο, που άκουσα ότι εκεί βασίζεστε κι εσείς, γιατί υπολογίσατε την κιλοβατόρα με την έκπτωση του 50%, είναι ήδη στην έκπτωση και σε αυτούς έτσι κι αλλιώς δεν διακόπτεται το ρεύμα. Και μάλιστα, λέει, εξαιρετικά υπάρχουν και επιτροπές της ΔΕΗ και των Δήμων που εξετάζουν και περιπτώσεις οικογενειών που δεν εντάσσονται απευθείας στο κοινωνικό τιμολόγιο, δηλαδή χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι, που σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντάσσονται και αυτοί. Άρα να προσδιορίσουμε εμείς σε ποιους στοχεύουμε, εμάς ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι το κριτήριο. Αν δηλαδή ήδη 600.000 δεν κόβεται το ρεύμα, ποιος είναι ο δικός μας στόχος? Εγώ να σας κάνω μια διευκρίνηση. Ακόμα και ο στόχος μας είναι σε αυτούς που χρωστάνε στη ΔΕΗ να δώσουμε 360 ευρώ. Εγώ ούτε λίγο το θεωρώ, ούτε μηδαμινό. Γιατί και ένα ευρώ τη μέρα, ή και δύο, ή και πέντε, εγώ οποιαδήποτε βοήθεια η Περιφέρεια Αττικής θέλει να δώσει σε αυτούς που έχουν πρόβλημα και χρωστάνε στη ΔΕΗ, συμφωνώ να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε οργανωμένα. Γιατί άκουσα
τώρα ότι θα γίνουν συμβάσεις με τους Δήμους, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό για να γίνει πρέπει να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή, πρώτα θα καλέσουμε τους πολίτες να έρθουν σε εμάς και να δηλώσουν και να έχουν ρυθμίσει, και μετά εμείς θα πάμε με τους Δήμους να θέσουμε προϋποθέσεις που δεν τις έχουμε καν συζητήσει. Εγώ τελειώνω και λέω τον εαυτό μου στους καλόπιστους, τον βάζω και την παράταξή μου. Θέλω με αυτά τα ερωτήματα που έθεσα και με αυτά τα θέματα να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μονσογεννάκης. Δεν είναι άδικο ότι από το δελτίο τύπου ενημερωθήκαμε, δεν νομίζω να αδικείται κανείς αυτό. Έτσι, τουλάχιστον και εμείς έτσι ενημερωθήκαμε, το δελτίο τύπου της περιφέρειας είδαμε. Έχουμε τη γνώμη, κυρία Περιφερειάρχη, ότι θα μπορούσε πριν βγει η ανακοίνωση να έχει γίνει μια συζήτηση πώς ακριβώς να το κάνουμε. Ίσως ορισμένα πράγματα που τώρα συζητούνται να μην χρειαζόταν να τα κουβεντιάσουμε, να είχαν συμφωνηθεί, να πήγαινε και καλύτερα δηλαδή σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι και εσείς πιστεύετε, είναι προφανές ότι δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Αν ακουφίζουμε κάποιους ανθρώπους μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, δεν το λύνουμε. Αυτό που αναφέρθηκε με τα κριτήρια, όντως δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην ανακοίνωση. Βέβαια υπάρχει στο τέλος τα δικαιολογητικά, η φορολογική δήλωση, όμως χωρίς να αναφέρεται ότι αυτή και μέχρι ποιο όριο και τα λοιπά θα πάρθει υπόψη, δεν το ξέρω δηλαδή. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως να χρειάζεται να διευκρινιστεί. Όχι ίσως, μάλλον χρειάζεται να διευκρινιστεί. Δηλαδή κάποιος που έχει μια φορολογική δήλωση μέχρι ενός ποσού χ, ας πούμε, θα μπορεί να είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία ή όχι. Τώρα, ορισμένες ακόμα συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις αρχές του προγράμματος όπως αποτυπώνεται στο δελτίο τύπου. Στο σημείο 1 λέτε ότι αφού προχωρήσουν στη ρύθμιση της οφειλής τους με τον πάροχο, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην περιφέρεια για να αναλάβει κτλ. Κτλ. Εδώ είναι ένα συζήτημα. Πώς θα προχωρήσουν στη ρύθμιση με τον πάροχο όταν κάποιος δεν έχει, γιατί προφανώς ο πάροχος θα ζητήσει την πρώτη δόση, πώς το λένε. Πας και του λες κάνε μου 10 δόσεις, ξέρω εγώ, να πληρώσω το ρεύμα και τα λοιπά. Θα σου πει δώσε μου την πρώτη δόση. Αν δεν τα έχει την πρώτη δόση, πώς θα ρυθμιστεί. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια διευκρινιστική, να δούμε πώς μπορεί να ρυθμιστεί, ούτως ώστε να μην μείνει κανένας που όντως έχει ανάγκη αυτής της βοήθειας και θα τον ανακουφίσει, να μην το πάρει. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο, στο σημείο 2, λέτε ότι 360 ευρώ αντιστοιχούν για ένα χρόνο. Όμως, όπως το διατυπώνετε, μιλάτε για 2 χρόνια. Λέτε μέχρι 31 12 του 16. Θέλω να πιστεύω ότι είναι λάθος τυπογραφικό. Λέω, αυτές τις παρατηρήσεις νομίζω πρέπει να τις πάρετε υπόψη, αλλά κυρίως να δούμε ποιους αφορά. Έτσι, να είναι σαφές ποιους αφορά, να βάλουμε ένα όριο που να... Εγώ δεν μιλάω για το όριο της φτώχειας που μιλάει η κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι, δεν είναι όριο φτώχειας, είναι κάτι άλλο, έτσι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Πρέπει να βάλουμε όμως ένα όριο για να μην πάει και ο, ξέρω εγώ, αυτός που έχει, δεν ξέρει τι έχει, να γίνει, επειδή μπορεί καμιά φορά να συμβούν και τέτοιες στις μέρες μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Δαμοπούλου. Τελικά και από τις ερωτήσεις των συναδέλφων, αλλά νομίζω και από την ίδια την τοποθέτηση της Περιφερειάρχου,
Φαίνεται ότι το πράγμα εξακολουθεί να είναι ασαφές και θολό, άρα δικαιολογήθηκε και το κατεπήγον της υποθέσεως για να το συζητήσουμε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και βέβαια, να μην ξεκινήσω καθόλου με το αν τοποθετούμαστε είτε ως παράταξη είτε ως μέλη στους καλόπιστους και τους κακόπιστους. Αυτό είναι εκ των ουκ άνευ, όταν έχουμε να μιλάμε και να συζητάμε για τον ανθρώπινο πόνο και την ανακούφισή του σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτό. Είτε αν του δίνουμε αυτήν την παροχή που γι' αυτό είναι πολύ σημαντική στο ρεύμα, στο νερό, στη σύντηση, στη στέγαση, είτε είναι Σύριος και είναι στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, είτε είναι συμπολίτης μας και κοιμάται στη σταδίου με τη βροχή από πάνω. Έτσι, αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι καν τίθεται στη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, έχει δίκιο ο συνάδελφος Δαμάσκος. Πρέπει να περιφρουρήσουμε και να οχυρώσουμε αυτήν την πολύ καλή πρωτοβουλία και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και άλλη τροποποίηση, αν χρειάζεται να κάνουμε, να αυξήσουμε το ποσό, εάν το 2.250 αποφασίσουμε, συναποφασίσουμε ότι δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες που θα φανούν. Γιατί αν το 2.250 με ευνοϊκό έκανε έτσι μια πολύ απλή διαίρεση, νομικός είμαι, μπορεί να βοηθήσει 7-8 χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτοί μπορεί να είναι 10.000, 12.000. Ποιο κριτήριο θα βάλουμε, διακληρώσει? Έστω και αν θα συνεργαστούμε με τους Δήμους, προκειμένου να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα προτιμηθούν. Μπράβο, Περιφερειάρχη. Είπες θα κάνεις επιτροπή διαπαραταξιακή. Εμείς συμφωνούμε. Να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή άμεσα σήμερα και όλας με τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που με επιμονή και υπομονή κάθονται μέχρι αυτή την ώρα. Να συζητήσουμε το θέμα μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Να δούμε ποια είναι η άποψή μας και ποια είναι τα κριτήρια, είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι οποιασδήποτε άλλης φύσης, είτε είναι πληθυσμιακά, είτε είναι σύμφωνα με το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κριτήριο κλπ. Άρα, νομίζω ότι αν υπάρχει πράγματι πρόταση για διαπαραταξιακή, να την ακούσουμε και από εκεί και πέρα, τώρα που είναι νωρίς, πριν φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο, καλό είναι να θωρακίσουμε και την απόφαση της Περιφερειάρχου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου ολόκληρου προς την κατεύθυνση της ανακούφισης συμπολιτών μας και πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καράμπελας. Έχουν πιάσει το κουτσαντόνι με λεπτά να τηλεφωνήσουν. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον το θέμα και από χθες που το είδα στο Δελτίο Τύπου, αλλά και από τη ζήτηση του προϋπολογισμού που η νέα Περιφερειακή Αρχή προσπάθησε και επιθυμεί να βάλει θέματα κοινωνικών δράσεων και προσφορά στις περιφέρειες Αττικής. Εγώ συμφωνώ και παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον αυτή την προσπάθεια, γιατί και επειδή προέρχομαι από το δυτικό τομέα που έχει τις λαϊκές συγκίες που έχουν τα προβλήματα, αλλά και επειδή νομίζω ότι η κρίση είναι τόσο βαθιά και τα προβλήματα τόσο μεγάλα που είναι περισσότερα από όσο νομίζουμε. Άρα λοιπόν, βέβαια η περιφέρεια δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της κρίσης, θα τα λύσει το κράτος. Είναι προφανές αυτό για να ξέρουμε τι κάνουμε. Η περιφέρεια, επειδή έτυχε να έχει αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα, μπορεί με αυτά τα χρήματα να κάνει κάποιες κινήσεις. Και φυσικά αυτές οι κινήσεις πρέπει να είναι εντελώς στοχευμένες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορεί να διαφωνήσει κανείς στην ιδέα που έβαλε η Περιφερειακή Αρχή, στο δηλαδή να απαλύνουμε τον πόνο κάποιων ανθρώπων όσων μπορούμε όσον αφορά το ρεύμα. Όμως, και θεωρώ ότι η βιασύνη, δηλαδή η ανακοίνωση που έγινε χθες με το Δελτίο Τύπου, που έγραφε κριτήρια, που έγραφε που θα κατατίθεται τα δικαιολογητικά. Σήμερα με πήραν τηλέφωνο που θα πάνε να τα καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Άρα λοιπόν, τι παρατηρώ. Θέλω να πιστεύω ότι η βιασύνη της ανακοίνωσης αυτής ήταν καλοπροαίρετη για να κάνουμε κάτι. Δεν θέλω να ακούσω αυτούς που λένε ότι το κάνουν λόγω εκλογών και προσπαθούν να δημιουργηθεί ένα θέμα χωρίς να είναι έτοιμοι. Θα στενοχωρηθώ αν γίνει αυτό, γιατί πιστεύω ότι η περιφέρεια πρέπει να πανεύει. Τώρα,
Υπήρξε λοιπόν η ανακοίνωση. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σήμερα να καταθέσουν τα χαρτιά τους, αύριο. Πότε θα πάρουν τα λεφτά? Δηλαδή λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε ρύθμιση, πόσο θα περιμένει η ΔΗ και πότε θα βγουν τα λεφτά από τα εντελώμενα. Εδώ ακόμα, και νομίζω ότι είναι ένα φάουλο αυτό της Περιφερειακής Αρχής, δεν πέρασε η απόφαση από, ούτε καν από Οικονομική Επιτροπή, ούτε καν έγκριση διάθεσης πίστωσης δεν υπάρχει, ούτε καν η ανακοίνωση. Οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει. Άρα λοιπόν, ο πολίτης που θα πάει αύριο να κάνει τη ρύθμιση και να καταθέσει τα δικαιολογικά του, σε πόσο καιρό θα πάρει τα λεφτά? Θα περιμένει ότι θα καλύψει το φως της περιφέρειας? Σε 10 μέρες, σε ένα μήνα? Έχουμε συνοηθεί. Βέβαια, αντιπαρέρχομαι, και γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ή αν, επειδή είπατε κάτι για τους Δήμους, αν δεν μπορεί η περιφέρεια και πρέπει να γίνει μέσω προγραμματικών συμβάσεων, μέσω Δήμων, ίσως θα πρέπει να γινόταν και μια ενημέρωση σε σχέση με το πέραμα, γιατί ξέρω ότι από το πέραμα είχαμε βάλει μια σειρά δράσεων, οι οποίες από το Ελληνικό Συνέδριο δεν εγκρίθηκαν πάρα πολλές δράσεις. Ας πούμε, το ρεύμα στα σχολεία δεν εγκρίθηκε ως δράση. Το πετρέλαιο στα σχολεία δεν εγκρίθηκε ως δράση. Άρα αυτό θα εγκριθεί ως δράση? Το έχετε λύσει? Φαντάζομαι ότι θα το έχετε λύσει το θέμα με το ηλεκτρικό και τα εντελώμενα. Έτσι, δηλαδή, άρα με ποια διαδικασία θα γίνει, πότε θα περάσει από οικονομική, ή αν θα πρέπει να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις είτε με τη ΔΕΗ. Συμβούλιο. Αν πρέπει να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις με ΔΕΗ ή με Δήμους, θα περάσει καιρός. Άρα οι άνθρωποι που θα κάνουν ρύθμιση αύριο και θα, θα καταθέσουν τα δικαιολογικά, μπορεί να κάνει καιρό να τα πάρουν τα λεφτά. Άρα θέλει οπωσδήποτε να μας πείτε το χρονοδιάγραμμα. Προφανώς είμαστε μαζί σας σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς θα είμαστε μαζί σας σε όποιες δράσεις απαλύνουν τον πόνο των πολιτών. Περιμένω όμως διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Προσθέτω τον κύριο Καράμπελα. Εκτός από την κυρία, είναι ο κύριος, η κυρία Σταυροπούλου και ο κύριος Καραμάνος, δεν υπάρχει άλλος να τοποθετηθεί. Κυρία Σταυροπούλου. Και μετά ο κύριος Καραμάνος. Όταν ξέσπασε η κρίση, μαζεύτηκαν διάφοροι άνθρωποι σε διάφορες γειτονιές και σκέφτηκαν να οργανώσουν την αλληλεγγύη από τα κάτω, προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι που σταδιακά δεν θα έχουν ρεύμα, δεν θα έχουν φαγητό. Στη συζήτηση που έγινε εκεί, πολλοί δεν το πίστευαν αυτό. Δεν πίστευαν ότι θα συμβεί, ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Στήθηκαν όμως πολλά δίκτυα αλληλεγγύης και θα σας πω 4 παραδείγματα. Ο Σπύρος έρχεται κάθε μέρα στο δίκτυο αλληλεγγύης Βύρωνα και ζητάει κάθε μέρα κάλτσες. Γιατί, Σπύρο, ζητάς κάθε μέρα κάλτσες από το δίκτυο αλληλεγγύης? Γιατί δεν έχω πού να τις πλύνω. Δεν έχω νερό στο σπίτι. Επίσης, οι άνθρωποι που δεν έχουν περιστατικό συγκεκριμένο, δεύτερη οικογένεια, αυτή η οικογένεια δεν έχει ρεύμα και ζητάει το μικρό παιδί της οικογένειας που είναι 5 χρονών δώρο από τον Άγιο Βασίλη να φέρει το ρεύμα στο σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τη φτώχεια, πρέπει να είμαστε κοντά της, πρέπει να καταλαβαίνουμε, γιατί εμείς αισθάνομαι μερικές φορές ότι κάνουμε θεωρία. Το ερώτημα του προγράμματος δεν είναι τα κριτήρια. Πώς θα το μάθουν αυτοί που δεν έχουν ρεύμα? Ξέρετε πώς θα το μάθουνε? Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τηλεόραση. Πώς θα πούνε στο λεωφορείο να πάνε στη λεωφορείο Αλεξάνδρας ή του κεντρικού τομέα για να δηλώσουν με τα δικαιολογητικά τους ότι δεν έχουν εισιτήριο? Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει ποτέ έτσι, να μην έχετε στην τσέπη ένα 20 για να μπείτε στο λεωφορείο. Αυτή είναι η κατάσταση που μας έχουν οδηγήσει σήμερα και σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Το να φέρουμε εδώ πέρα μια συζήτηση, ποια είναι τα κριτήρια, πώς θα εφαρμοστεί κτλ. Σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη φτώχεια. Πραγματικά καμία σχέση. Η λύση, η Δήμη και οι αλληλέγγυες δομές από τα κάτω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραμάνος.
Συνεχίζοντας ακριβώς από το σημείο στο οποίο σταμάτησε η συνάδελφος η κυρία Σταυροπούλου, θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε είναι μια πραγματική μάχη. Μάχη για να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές και από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και από συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία κυβερνάει τον τόπο τα τελευταία χρόνια. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πραγματικά η προσπάθεια να εφαρμόσουμε μια πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της κυρίαρχης πολιτικής έχει διαστάσεις μάχης. Είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν και θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα για το ποια ήταν τα πρώτα και ουσιώδη προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή γνωστό το μέγεθος του προβλήματος και δεν μπορούμε να βρούμε ακριβή στοιχεία για το πόσα πραγματικά και με ποια χαρακτηριστικά είναι τα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν ρεύμα. Μία πρώτη, ας το πω έτσι, εμπειρική προσέγγιση που ήρθε από αρκετούς δήμους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή ήταν ότι δεν είναι πολύ. Όταν κάναμε προσκλήσεις πέρσι το Δεκέμβριο, μας είπαν, εμφανίστηκαν κάποιες δεκάδες. Σε κάποιο πολύ μεγάλο δήμο εκατοντάδες, λίγες εκατοντάδες. Όταν μιλήσαμε με μια υπηρεσία της ΔΕΗ, μας δόθηκε η εικόνα 48.000 διακοπές, 48.000 διακοπές λόγω χρέους σε κατοικίες. Έτσι. Αυτό αμέσως είναι στοιχείο που προέρχεται από τη ΔΕΗ. Και αυτό το στοιχείο απαντάει στο ότι τάχα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχουν εικόνα αν είναι πρώτες ή δεύτερες κατοικίες. Δεν έχουν αυτό το στοιχείο να μας το δώσουν. Σας λέω τα στοιχεία τα οποία είχαμε. Αλλά ή θα πούμε δεν έχουμε στοιχεία, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω αυτή την ερώτηση. Δεν έχουμε στοιχεία, ή θα λέγαμε δηλαδή δεν έχουμε στοιχεία, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Ή θα πούμε μπαίνουμε στη μάχη, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το ζήτημα και θα χτίσουμε σιγά σιγά ένα πρόγραμμα. Συνεπώς, ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ευεργετικές διατάξεις, έχουν θεσπιστεί, αλλά αυτές δεν έχουν επικοινωνηθεί. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος και ειδικά αυτοί οι οποίοι τις έχουν ανάγκη δεν τις γνωρίζουν. Για παράδειγμα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα συσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας δικαιούνται το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο 3, το οποίο έχει μηδενική χρέωση για τις πρώτες 1.700 κιλοβατόρες ενός τετραμήνου, που επαρκούν, ας πούμε, για μια οικογένεια. Βεβαίως, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν έχει επικοινωνηθεί. Τυχαία δεν έχει επικοινωνηθεί. Κατά την άποψή μου, όχι. Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Τώρα, προχωρώ στα θέματα του πώς σκεφτήκαμε να κινηθούμε. Σκεφτήκαμε να κινηθούμε με ένα πρόγραμμα, γι' αυτό είπαμε πρόγραμμα ηλεκτρικό ρεύμα για όλους, το οποίο όμως να έχει μια ανοιχτή δομή, να χτιστεί με βάση μια ανοιχτή αρχιτεκτονική. Όχι με το πρώτο βήμα να πάμε να βάλουμε περιορισμούς, αποκλεισμούς κτλ. Και δεν ξέρω ποιος θα έμενε στο τέλος, ας πούμε, να ωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα. Προχωρούμε με μια ανοιχτή λοιπόν αρχιτεκτονική, με μια ανοιχτή λογική, η οποία όμως έχει και συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι αν καθίσετε να τους σκεφτείτε θα δείτε ότι είναι βάσιμοι και βεβαίως μας περιφρουρούν από κάποιες ακραίες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, από την ακραία κατάσταση να έρθει κάποιος ο οποίος έχει μεγάλα εισοδήματα, πολύ μεγάλα εισοδήματα, ο οποίος να πει να του πληρώσουμε εμείς την πρώτη δόση μιας ρύθμισης. Μα πιστεύετε ότι κάποιος που έχει πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα θα καθίσει επίτηδες να δεχθεί τη διακοπή του ρεύματος, γιατί έχουμε βάλει τον όρο της διακοπής του ρεύματος, να δεχθεί τη διακοπή του ρεύματος και να ζει στο σπίτι του για 4-5 μέρες, μια εβδομάδα ίσως, με διακοπή ρεύματος, για να έρθει η περιφέρεια να τον επιδοτήσει όταν θα κάνει τη ρύθμιση με 100-200 ευρώ. Ξέρετε πολλούς που να έχουν μεγάλα εισοδήματα και άνεση που θα μπαίνανε σε αυτή την ταλαιπώρια.
Δεν νομίζω. Συνεπώς, το κριτήριο το οποίο έχουμε βάλει ότι να υπάρχει οπωσδήποτε διακοπή ρεύματος και μόνο με βάση αυτήν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση προχωρούμε στην ένταξη στο πρόγραμμα, είναι ένα κριτήριο το οποίο έχει μια ευρύτερη λειτουργία και ουσία και μας αποτρέπει από κάποιες τέτοιες προβληματικές περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν. Μας προστατεύει δηλαδή. Τώρα, είπα επίσης ότι χτίζουμε ένα πρόγραμμα ανοιχτό, με βάση μια ανοιχτή αρχιτεκτονική, και εννοώ ότι σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα, σταθερό πρώτο βήμα, δηλαδή ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε, και αύριο όταν περπατήσει και όταν γίνει αυτό το πρόγραμμα θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα, θα το απλώσουμε, θα συνεργαστούμε με δήμους, με δομές κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ, για να πάρει μεγαλύτερη διάσταση εφόσον υπάρχει μια μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη. Και βεβαίως εδώ είμαστε, αν τα 2.250.000 δεν επαρκούν, στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως έχουμε πει, να το αυξήσουμε. Εδώ είμαστε. Και βεβαίως δεν θα πάμε, θα το δούμε. Δηλαδή μια πρώτη επιτυχία του προγράμματος θα είναι να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα της κοινωνικής ανάγκης. Πραγματική, μετρήσιμη, ας το πω έτσι. Αλλά δεν έχουμε ακριβώς τα στοιχεία του πόσοι είναι, ποιες είναι οι κατηγορίες κτλ. Άρα και επανασυνδέουμε, αλλά και πληρώνουμε μάλλον για την επανασύνδεση, και αποκτούμε μία βάση για να ξέρουμε την έκταση του προβλήματος. Άρα ένα πρώτο βήμα, το οποίο αν χρειαστεί και στο βαθμό που θα χρειαστεί θα συμπληρωθεί με επόμενα βήματα, θα ανοίξει το πρόγραμμα κτλ. Τώρα, επιτρέψτε μου να, αν έχετε την καλοσύνη, 1-2 λεπτά για να δώσω απαντήσεις σε μερικά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Σε σχέση με το δεν υπάρχουν διακοπές, απάντησα. Σε σχέση με το δεν υπάρχουν κριτήρια, επίσης νομίζω ότι απάντησα, ότι τα κριτήρια τα οποία έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι επαρκή. Σε σχέση με το ότι αυτό που λέμε είναι για 2 χρόνια, είπε ο κύριος Μανουσογιαννάκης, δεν είναι για 2 χρόνια, είναι από φέτος, από το Δεκέμβριο του 2016, από 15-20 Δεκεμβρίου, πότε θα είναι, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2014, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2015. Έχετε δίκιο, κύριε Μανουσογιαννάκη, γράφουμε 16 από λάθος. Για 1 χρόνο αυτό, ναι, για 1 χρόνο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο. Τώρα, να πω ότι, ναι, να ολοκληρώσω με το εξής. Για το ζήτημα ότι βιαζόμαστε και ότι υπάρχει βιασύνη. Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα σε ορισμένες, αρκετές, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες ή χιλιάδες, αλλά υπάρχει μεγάλο θέμα. Λοιπόν, δεν δικαιούμαστε να καθυστερούμε περισσότερο, αν θέλετε. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ήρθε μια προγραμματική σύμβαση σε σχέση με τη σύντηση, ήρθαν κάποιες άλλες πιο επιμέρους δράσεις, έρχεται η περιφέρεια στη συνέχεια να θέσει αυτό το ζήτημα. Ίσως και να έχουμε καθυστερήσει, σας λέω. Και έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να βιαστούμε σε αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Με σταθερό τρόπο, αξιόπιστο τρόπο, αλλά από την άλλη μεριά, όχι να το αφήσουμε μέχρι να φτάσουμε στην πιο τέλεια κατάσταση κτλ. Και να περάσει ένα εξάμηνο ακόμα ψάχνοντας στοιχεία, κριτήρια κτλ. Και τέλος. Τώρα μου διέφυγε. Σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τα λοιπά, το οποίο αναφέρθηκε, κοιτάξτε, το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ευνοϊκό και το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν βοηθάει, το γνωρίζουμε, αλλά μαχόμαστε και σε αυτό και εμείς θα τεκμηριώσουμε με βάση και τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει η περιφέρεια, αν θέλετε με ένα διασταλτικό τρόπο, θα τεκμηριώσουμε το τι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας να παρέμβει σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν, τα οξέα ζητήματα τα οποία αφορούν την κοινωνική και την ανθρωπιστική κρίση. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, ακόμα και με το Γκαλλικράτη, ας το πούμε έτσι, μπορεί αυτό το πράγμα να τεκμηριωθεί. Και ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα μπορεί με αυτή την προσέγγιση να τεκμηριωθεί, γι' αυτό εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι ούτε κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα δεν θα βρεθεί για να σταματήσει αυτή την προσπάθεια, αυτή τη μάχη την οποία πάμε και κάνουμε. Και πολύ περισσότερο όταν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, όταν αναγγέλθηκε
Αυτή η πρωτοβουλία, η πρώτη τους αντίδραση ήταν ναι, ότι εμείς δεν έχουμε αντίρρηση και την εγκρίνουμε. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάξτε, Περιμένετε. Κύριε Φιλίππου, ακούστε, μισό λεπτό. Αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την αίτηση αύριο θα προσπαθήσουμε να πάρουν, να γίνει η επανασύνδεση του ρεύματος μέσα σε λίγες μέρες. Θα αναλάβουμε τη δαπάνη σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ για τις πρώτες δεκάδες, ας το πω έτσι, περιπτώσεις. Θα δούμε και τον ρυθμό με τον οποίο θα έρχονται. Θα τα εξετάσουμε αυτά στην πορεία. Εντάξει, είναι μία δυνατότητα, αλλά δεν είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει το πρόγραμμα. Παρακαλώ. Σας λέω ότι η ύπαρξη προγραμματικής σύμβασης με Δήμους ή με τη ΔΕΗ, ειδικά με Δήμους θα χρειαστεί αρκετό καιρό, δεν είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει το πρόγραμμα. Για να γίνουν τα πρώτα βήματα του προγράμματος, δεν είναι προϋπόθεση αυτό το πράγμα. Βεβαίως είμαστε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, όπως είπε και η Περιφερειάρχης, και σας λέω ότι από τη στιγμή που υποβληθούν οι αιτήσεις, εκτιμώ σε ένα διάστημα, να σας το πω, επειδή θέλετε και νούμερα και αριθμητική, από τη στιγμή που θα υποβληθούν οι αιτήσεις μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, ότι θα μπορούμε να έχουμε επανασύνδεση. Τώρα, αυτές τις μέρες. Η κυρία Παπαδημητρίου θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος Αθανασιάδης και θα το ολοκληρώσουμε. Εγώ ήταν πολύ χρήσιμη η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη, γιατί πραγματικά μας έδειξε το σκεπτικό και του προγράμματος που στείνεται. Και πραγματικά βγήκαμε πλουσιότεροι από αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω απλώς μια κουβέντα να πω, γιατί πολλά υπόθηκαν εδώ μέσα και η πλειοδοσία στη δυστυχία είναι κακό πράγμα και ιδίως από τους πολιτικούς. Για όλους μας. Λέω το εξής, ότι η δικιά μας κριτική άποψη, ας πούμε, για τη συζήτηση, πιστέψτε μας, είχε μόνο ένα νόημα. Το νόημα ότι αν τελικά αυτό δεν μπορέσει να υλοποιηθεί, διότι θα έχει προβλήματα νομικά, τεχνικά, άρνησης κεντρικής δίκησης, θα είναι τραγική η απελπισία του κόσμου και η απεσιοδοξία. Δηλαδή, το ότι θα βγούμε να πούμε, ξέρετε, εμείς κάναμε τη δουλειά μας, αλλά το κακό κράτος ή η κακή σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε μια τροποποίηση του νόμου που ήταν αναγκαία και δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτά τα χρήματα, θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Δηλαδή θέλω να πω, βεβαίως και θα πιέσουμε, αλλά η απελπισία δεν μπορεί να παρηγορηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει η σωστή διαδικασία. Τίποτα παραπάνω δεν είχε νόημα η δική μας παρέμβαση, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Αθανασιάδης. Με τον κύριο Καραμάνο να έχει ήδη απαντήσει σε μια σειρά διαδικαστικών, αλλά επειδή το θέμα έχει πολιτική ουσία και επειδή ο κύριος Δαμάσκος μίλησε για καλή προαίρεση, εγώ θα εισηγηθώ ότι δεν διακρίνω από την τοποθέτησή του καλή προαίρεση, για τον απλούστατο λόγο ότι ξεκινάει και δεν είναι η πρώτη φορά που η παράταξη του κύριου Σγουρού το κάνει αυτό το πράγμα, έρχοντας στην ουσία σε μια σύγκρουση η οποία πάει να δημιουργηθεί, να μας πει από πριν, να προαναγγείλει ενδεχόμενη στάση φορέων οι οποίοι για δικούς τους μικροπολιτικούς, κομματικούς λόγους θέλουν να στείλουν διαρκώς αντιπαραθέσεις με την περιφέρεια Αττικής. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν συζητάγαμε την ιστορία της αξιολόγησης ή παράταξη του κυρίου Σγουρού, βεβαίως όχι με τις απολύσεις κτλ. Ευχή, αλλά στο διατάφτα μην το κάνετε, γιατί θα σας το πει αποκεντρωμένος και σας το λέμε από τώρα. Έτσι και τώρα έρχεται σε μια λογική και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Το ευχολόγιο δεν κάνει κάτι. Η καλή προαίρεση φαίνεται από το πώς στο διατάφτα παίρνουμε θέση και πώς συμβάλλουμε ή όχι στο να δημιουργηθεί ένα αραγές μέτωπο σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής, ούτως ώστε οποιαδήποτε προσκόμματα πάει να θέσει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι σε ένα αίτημα απολύτως δίκαιο, απολύτως αναγκαίο και ελάχιστο, όπως καλοπροαίρετα και σωστά είπε και ο κύριος Μάνος Γιαννάκης, πώς λοιπόν θα θωρακιστούμε για να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε.
συμφωνούμε. Τα υπόλοιπα είναι για να βγαίνει ο τίτλος ότι και εμείς συμφωνούμε, αλλά στην ουσία το υποσκάπτουμε και δεν το ενισχύουμε, άρα εγώ σε αυτό δεν διακρίνω καμία καλή προαίρεση. Εντάξει, τώρα κύριε Δαμάσκο, δεν έχει να κάνει τώρα. Ανοίγουμε ένα διάλογο. Εντάξει, δεν είναι θέμα προσωπικού τώρα για να απαντήσουμε. Ένα λεπτάκι. Απευθύνθηκε προσωπικά, είναι ένας νέος άνθρωπος και δεν θέλω να αφήνω σκιές στην τοποθέτησή μου. Εμένα η τοποθέτησή μου ήταν πραγματικά καλοπροαίρετη. Και επειδή ο υπουργός. Και επειδή ο υπουργός. Κύριε Πηγή, με διακόπτουμε. Γίνεται μια συζήτηση. Τώρα εντάξει. Έμενα τα... Κύριε Φιλιππού, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ρωτήσω τον αποκεντρωμένο αν έχει αλλάξει κάτι στην νομοθεσία να ενημερωθώ. Ποιο είναι το... Συγγνώμη, γιατί με... αυτό είναι πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Εσείς δεν μιλάτε με τον αποκεντρωμένο. Α, ωραία. Εγώ δεν έχω αυτή την ανάγνωση και μάλιστα λέω επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών από το ραδιόφωνο δεσμεύτηκε ότι αυτό θα το προχωρήσει. Ίσα-ίσα είμαι της άποψης ότι πρέπει να πιέσουμε να γίνει όσο να τον γρηγορότερα και να τηρήσει τη δέσμευσή του. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά είπα να τηρήσει τη δέσμευσή του, να το κάνει, να πιέσουμε και μετά να μαζέψουμε τις αιτήσεις. Ή τέλος πάντων και παράλληλα, αλλά να κάνουμε παράλληλες ενέργειες και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που υποσχόμαστε στον κόσμο θα το κάνουμε. Δεν είπα τίποτε άλλο και ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ θεωρούμαστε αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά σε αυτό το θέμα δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα. Λοιπόν, θα ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Υπάρχει ανοιχτή πρόταση από ό,τι αντιλήφθηκα από την Περιφερειάρχη για μια διαπαραταξιακή. Αφορά τους επικεφαλείς, την ακούσανε των συνδυασμών. Αν θα συμμετέχουν. Εάν θα συμμετέχουν στη διαδικασία τη συγκρότηση της διαπαραταξιακής επιτροπής που θα προωθήσει το θέμα. Ναι, εντάξει. Δεν είναι απλά και μόνο, επειδή δεν είναι θέμα ψηφοφορίας, είναι μια πολιτική πρόσκληση συμμετοχή σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να έχει συμμετοχή. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Είναι η τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 2014. Προς Προεδρείου ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλές γιορτές, δύναμη και υγεία και θα επανέλθουμε 8 του Γενάρη. Το πρόγραμμα μάλλον οι συνεδριάσεις έχουν οριστεί σύμφωνα με τον πίνακα που σας έχει αποσταλεί και για τον οποίο δεν υπήρχε από καμία παράταξη παρατήρηση. Καλές γιορτές με υγεία σε όλες και σε όλους. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες για τη συνδρομή τους. Καλές γιορτές και πάλι.